Επιστροφή στο πλατό και στη ροή της σημερινής εκπομπής, μιλώντας αυτή τη φορά για την εκφορά του προφορικού κατακύριου αλλά και γραπτού μας λόγου. Πολλές φορές, είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από συνήθεια, επαναλαμβάνουμε ή κάνουμε λάθη, τα οποία πραγματικά δεν δημιουργούν και την καλύτερη των εντυπώσεων. Θα γίνει λοιπόν την επόμενη εβδομάδα μία σειρά σεμιναρίων που αφορούν στον τρόπο που εκφέρουμε τον προφορικό ή γράφουμε τον γραπτό λόγο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Γιάννη Ζηγούλη, επαγγελματία δημοσιογράφο, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Αθηνών. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Με εμπειρία και εκείνη του ρεπόρτερ, του συντάκτου, αρχισυντάκτη μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα. Και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, γιατί είναι μια από τις αγαπημένες μου συζητήσεις αυτή. Γιατί μέσα από την κουβέντα βελτιώνει ο καθένας, γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά και τρανταχτά παραδείγματα, κύριε Ζηγούλη, που δυστυχώς επαναλαμβάνονται και κυρίως λόγω άγνοιας. Και στα μέσα υπάρχει και μια ιδιαίτερη ευθύνη αυτά να μην γίνονται. Έτσι είναι. Καλά σε μια παρέα να τα πεις. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο σεμινάριο θα ασχοληθούμε, δεν θα προσπαθήσουμε να μάθουμε ελληνικά. Ελληνικά ξέρουμε, όλοι ξέρουμε. Θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε τις κακές συνήθειες. Τα λάθη, αυτά που αναφέρατε κι εσείς, αυτά που κάνουμε, είναι λάθη από συνήθεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας αναφέρω, πολλοί άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να λένε πρώτα το επίθετό τους και μετά το όνομά τους. Αυτό το κάνουμε στρατευμένοι. Το κάνουμε στο στρατό. Το κανονικό είναι πρώτα το όνομα, μετά πρώτα το επίθετο. Πρώτα το όνομα και μετά το επίθετο. Έχουμε όμως συναντήσει κι εσείς και εγώ αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδεία, έχουν διπλώματα μεταπτυχιακά. Το κάνουν λάθος. Αυτό είναι αυλεψία. Είναι λάθος που γίνεται επειδή κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Γιατί θεωρούμε ότι ο προσδιορισμός του επωνύμου έτσι είναι λίγο πιο βαρισίμαντος, είναι πιο ουσιαστικός. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Το κάνουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά πάντως στις δημόσιες υπηρεσίες, περισσότερο στο στρατό, ίσως και στην αστυνομία και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Όλοι οι υπόλοιποι λέμε πρώτα το μικρό μας όνομα. Αυτό πρέπει να λέμε. Τώρα, πέραν τούτου, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο και από εσάς, έτσι, λίγο πιο προσωπικά. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επαφή και η τριβή με τα πιο συχνά λάθη και πώς ξεκίνησε αυτή η πιο προσωπική ενασχόληση? Είναι προσωπική συλλογή δεκαετιών. Και αν αυτό σας φαίνεται ή σας ακούγεται εντυπωσιακό, θέλω να σας θυμίσω ότι κι εσείς έχετε μία αντίστοιχη συλλογή. Συνάδελφοι είμαστε. Ναι, γι' αυτό είπα και λίγο πριν για το μολόχ της ασφάλτου, ναι, που δεν είναι λάθος. Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι τόσο κοινότυπο. Δεν γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας κάθε φορά που ένα τροχαίο συμβαίνει αυτό ο μολόχ να έρχεται και να φέρνει. Μαζί με τους μπαταχτσίδες και μαζί με τις καλένδες. Εντάξει. Και οι καλένδες. Και οι καλένδες. Οι καλένδες είναι. Οι καλένδες είναι λάθος. Για πείτε μου λίγο γι' αυτό. Τώρα θα σας ρωτήσω για τις καλένδες. Οι καλένδες στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν οι πρώτες μέρες του μήνα. Το ελληνικό ημερολόγιο δεν είχε καλένδες. Όταν λοιπόν ήθελα να πούνε ότι δεν θα γίνει κάτι, έλεγαν πότε θα με πληρώσεις στις ελληνικές καλένδες. Δηλαδή με σημερινούς όρους, σαν να λέγαμε πότε θα με πληρώσεις στις 30 Φεβρουαρίου. Ποτέ δηλαδή. Ναι, ποτέ. Ήταν αστιάκι. Χιούμορ ήταν. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε στις καλένδες, πρέπει να λέμε στις ελληνικές καλένδες. Διαφορετικά είναι λάθος. Είναι υπήνεμο ή απάνεμο το λιμάνι τελικά, ή δεν έχουμε πρόβλημα να το βλέπουμε και με τους δύο τρόπους? Απάνεμο. Απάνεμο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχω πολλά να σας ρωτήσω και θέλω λίγο να δούμε τα πιο βασικά λάθη που κάνουμε. Ακόμα, ας πούμε, και στον τρόπο που μιλάμε για την ώρα. Γιατί αυτό το έρμο στη μία έχει κακοποιηθεί. Αυτό το στη μία το κάνουμε. Δεόντως. Ναι, γίνεται πολύ. Είναι από τα συχνότερα λάθη. Όλες οι ώρες είναι πολλές εκτός από τη μία. Η μία είναι μία. Η μία είναι μία. Και είναι μία από τη μία ακριβώς έως τη μία και 59. Δηλαδή θα πούμε στη 1 και 40, στη 1 και 59. Εκτός αν χρησιμοποιήσουμε την 24ωρη αναφορά στην ώρα, στις 13. Τότε λέμε στις, ναι, βάζουμε, ναι, πληθυντικό. Ναι, εντάξει, ναι. Και το γράφουμε και με γιώτα. Ναι, δηλαδή ναι. Στις 4, ναι, δεν ναι, είναι, ναι, ναι. Στις 4 με ήττα, που πληγώνιανε πανόρθωτα, η αλήθεια εντάξει, είναι πως. Ναι. Ναι. Αποθανατίζω ή απαθανατίζω είναι, που το λένε και πολύ συχνά στην τηλεόραση. Αποθανατίζω. Αποθανατίζω.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε εσείς. Έχω πολλά, λέτε μου κι εσείς, θα το κάνουμε έτσι κουβεντούλα. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια τα πιο συχνά, αυτά που συναντάμε καθημερινά και τα βλέπουμε και σε εφημερίδες, τα βλέπουμε και σε τίτλους. Έχουμε δει σε τίτλο εφημερίδας, πρώτο σέλιδο, οι εκτελεστές της 17 Νοέμβρη. Ή εκτέλεσε το γείτονά του με τρεις πιστολιές ή μαφιόζικη εκτέλεση. Είναι λάθος. Ποιο είναι το σωστό? Όταν πρόκειται για αφαίρεση ζωής, χρησιμοποιούμε το ρήμα εκτελώ όταν έχει βγει απόφαση από νόμιμο δικαστήριο και η οποία υλοποιείται μόνο από εντεταλμένα όργανα. Δηλαδή, πρακτικά, μόνο το κράτος εκτελεί. Όλοι οι άλλοι δολοφονούν. Φωνεύουν, σκοτώνουν, κάνουν κάτι άλλο. Εκτελώ σημαίνει υλοποιώ δικαστική απόφαση. Και μόνο. Μόνο. Καλά, αυτό και είναι τόσο σοβαρό λάθος που το βλέπουμε να γίνει. Αυτό η καθημερινά, ναι. Άρα μιλάμε για δολοφονία εμψυχρό. Δολοφονία εμψυχρό. Η τρομοκρατική επίθεση δολοφονία. Ναι, οι τρομοκράτες δεν μπορούν να εκτελούν. Ακόμα και αν στήσουν μόνοι τους δικό τους λαϊκό δικαστήριο, δεν εκτελούν. Μόνο όταν έχει βγει απόφαση από νόμιμο δικαστήριο. Και την ποινή αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Δήμιος ή το εκτελεστικό απόσπασμα ή κάποιο εντεταλμένο όργανο της πολιτείας. Αυτό είναι το εκτελώ. Ένα άλλο επίσης, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, με το συζητάτε. Πολύ συχνό λάθος είναι ο πρέσβης και ο πρεσβευτής. Ναι. Ο πρέσβης είναι βαθμός του διπλωματικού σώματος. Ο πρεσβευτής είναι ιδιότητα. Είναι, όπως λέμε, ο στρατηγός και ο διοικητής. Δεν είναι όλοι οι διοικητές στρατηγοί. Σωστό. Έτσι είναι και ο πρέσβης. Ναι. Εμείς η Ελλάδα φαντάζομαι ότι στις κρίσιμες στις πρεσβείες μας, ας πούμε για παράδειγμα στην Άγκυρα και στην Ουάσιγκτον, θα έχουμε στείλει στη Μόσχα ή στις Βρυξέλλες, θα έχουμε στείλει ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Δηλαδή θα έχουμε στείλει πρέσβη, τον ανώτερο βαθμό. Στην πρεσβεία μας στην Κένια τι έχουμε στείλει, δεν ξέρουμε. Όταν λοιπόν διαβάσαμε πριν από λίγο καιρό ότι δολοφονήθηκε ο Έλληνας πρέσβης στη Βραζιλία. Ή δολοφονήθηκε ο Ρώσος πρέσβης στην Άγκυρα. Είναι λάθος. Πιθανότατα, γιατί διάβασα το βιογραφικό του, ήταν παλιός στο διπλωματικό σώμα, εντάξει, αλλά πιθανότατα δεν ξέρουμε αν ήταν πρέσβης. Άρα μέχρι αυτό να διευκρινιστεί και δεν έχουμε την πηγή, είναι καλύτερο να λέμε για πρεσβευτή. Ακόμα όμως και αν ξέρουμε το βαθμό του, όταν αναφερόμαστε στην πρεσβευτική του ιδιότητα, τότε τον αποκαλούμε πρεσβευτή. Πρέσβη θα τον αποκαλέσουμε όταν αναφερόμαστε σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή, όταν περιγράφουμε μία δεξίωση. Καλεσμένη ήταν αυτός ο άλλος. Εκεί είναι ο πρέσβης. Ναι, γιατί θα τον πούμε ο πρέσβης κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. Όταν όμως αναφερόμαστε στην πρεσβευτική του ιδιότητα, αναφερόμαστε σε αυτόν με την ιδιότητα του πρεσβευτή, εκπροσωπεί τη χώρα μας ή κάποιον στο εξωτερικό, εκεί θα τον πούμε πρεσβευτή. Τώρα, ο πρεσβευτής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Βραζιλία και εμείς λέμε για το γεγονός, αφού έχασε τη ζωή του, δεν λέμε ο άτυχος κύριος Παπαδόπουλος που έχασε τη ζωή του. Όχι, το κύριο. Γιατί αυτό το κύριος σπάει κόκαλα. Το κύριος, ναι, δεν το λέμε, όχι. Οι νεκροί σταματούν, πάβουν να είναι κύριοι. Και είναι ένα από τα λάθη τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω ήταν το διάγγελμα. Διάγγελμα. Απευθύνει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πατριάρχης. Καταχρηστικά, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούμε τον όρο για τον Πρωθυπουργό και για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Επειδή και στις δύο περιπτώσεις είναι δικαιολογημένη η εξαίρεση, εγώ προτείνω να το κρατήσουμε, να την κάνουμε την εξαίρεση, απλώς να τη σταματήσουμε εκεί. Δηλαδή, οι υπουργοί δεν μπορούν να απευθύνουν διάγγελμα. Και επίσης, εκτός από αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι διάγγελμα είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα το οποίο απευθύνει ο αρχηγός του κράτους και το οποίο μπορεί να αφορά κήρυξη πολέμου, συνθήκη ειρήνης, υπογραφή διεθνούς σύμβασης. Κάτι 38 δηλαδή, ναι. Κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, όχι περικοπή των συντάξεων φαντάζομαι. Αυτό ναι. Ή μπόνους, το ανάποδο. Όχι, αυτό δεν είναι διάγγελμα. Διάγγελμα, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν εκείνο του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο, θυμάστε. Εκείνο ήταν διάγγελμα. Ήταν πολύ σοβαρό. Και ιστορικό. Ναι, και ιστορικό. Και άλλοι πρωθυπουργοί, και ο νυν πρωθυπουργός έχει απευθύνει διαγγέλματα. Το τελευταίο του όμως δεν ήτανε. Γιατί μίλησε
γράφτηκε ότι ήταν διάγγελμα, αλλά μίλησε για αυτή τη συντάξη. Άρα εναλλακτικά πώς το λες, ας πούμε, όταν είναι να το πεις στον κόσμο. Μήνυμα. Αμήνυμα. Ναι. Εντάξει, προφανώς οι συνάδελφοι παγιδεύτηκαν. Δηλαδή, γιατί έτσι έρχεται, φαντάζομαι, και από το Μέγαρο Μαξίμου. Ήρθε διάγγελμα Μαξίμου, πρωθυπουργός σου. Μια ανακοίνωση και λέει διάγγελμα. Τώρα ο άλλος που να ξέρει τι θα πει ο πρωθυπουργός. Έγραψε διάγγελμα, εντάξει. Mm-hmm. Για πείτε μου άλλα τέτοια ακραία και τρανταχτά. Ένα που έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Δεν είναι ακριβώς λάθος. Είναι ο Παλαιστίνιος. Ο Παλαιστίνιος είναι γεωγραφικός όρος. Όπως λέμε Αφρικανός. Όπως λέμε Ασιάτης. Δεν υπάρχει έθνος Παλαιστινίων. Παλαιστίνιος είναι οποιοδήποτε κατοικεί στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Και αν έχετε διαβάσει, το θυμάστε, εκείνη η περίφημη απόφαση 181 του ΟΗΕ, έλεγε ότι δημιουργούνται δύο Παλαιστινιακά κράτη το 1947. Ένα Εβραϊκό Παλαιστινιακό και ένα Αραβικό Παλαιστινιακό. Άρα όσοι μένουν, όσοι κατοικούν στην Παλαιστίνη, δηλαδή σε εκείνη τη λωρίδα από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ιορδάνη και από το Λίβανο μέχρι το Σινά, όλοι είναι Παλαιστίνοι. Οπότε το δόκιμο ποιο θα ήταν? Εάν θέλουμε... Πρέπει να προσδιορίζουμε γεωγραφικά, ας πούμε, ποια περιοχή λέμε. Εάν θέλουμε, αν απευθυνόμαστε... Παλαιστίνιος ηγέτης της περιοχής. Οι ίδιοι τώρα ονομάζουν τον εαυτό σου, έχουν ιδρύσει μια αρχή και λένε Παλαιστινιακή Αρχή. Εντάξει, το λένε οι ίδιοι. Πάντως, να το ξεχωρίσουμε ότι είναι Άραβες. Και αυτοί που δεν είναι Άραβες είναι Ισραηλινοί. Δηλαδή, υπήκοοι του Ισραηλινού κράτους. Και να τους ξεχωρίσουμε τους Ισραηλινούς από τους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες είναι όσοι έχουν ασπαστεί το εβραϊκό δόγμα. Οι Ισραηλίτες, λοιπόν, μπορεί να είναι υπήκοοι οποιοδήποτε κράτους και να μένουν οπουδήποτε στη γη. Οι Ισραηλινοί είναι υπήκοοι του Ισραηλινού κράτους. Έχει πολύ, έχετε συλλέξει πολύ ωραίες πληροφορίες. Εμένα το μυαλό μου συνήθως πάει στα κλασικά. Αυτά τα ωραία, τα επιδίστα, εγώ προσωπικά πιστεύω. Ναι. Τα οποία, εντάξει, αυτά είναι και πολυφορεμένα, έχω την αίσθηση. Η ασκή είναι ή ο ασκός του αιώλου, πιστεύω. Ο ασκός. Ένας είναι. Έναν ασκό έδωσε ο αιώλος στον Οδυσσέα και αυτός τον άνοιξε. Ναι. Το λέμε καταχρηστικά η ασκή του αιώλου. Είναι καταχρηστικό, είναι λάθος. Είναι λάθος. Ναι, είναι λάθος. Ναι. Επίσης, ένα πολύ συχνό που κάνουμε είναι κάποιες γενικές πληθυντικού, οι οποίες, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ισοδυναμούν με τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή? Οι καρέκλες των καρεκλών. Οι πισίνες των πισινών. Οι κουβέρτες των κουβερτών. Είναι λάθος. Είναι αδόκιμο. Δεν υπάρχει κανόνας. Ο καθένας μπορεί να το λέει όπως θέλει. Αλλά όταν μας χτυπάει περίεργα στο αυτή, ας το πούμε περιφραστικά. Ναι. Αυτό είναι μια καλή λύση. Ναι. Και μέσω της εμπειρίας. Ναι. Όταν δεν θες να πεις οι φωτογραφίες των πισινών που απεικονίζουν στο δορυφόρο, τότε που φωτογραφίζανε. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε τη φορολόγηση των πισινών. Ας μην το πούμε έτσι. Αποφάσισε να φορολογήσει τις πισίνες. Ναι. Ας το πούμε λίγο διαφορετικά. Επίσης, με τον πληθυντικό, χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, με λανθασμένο τρόπο, κάποιο πληθυντικό, λέμε, ξέρω εγώ, οι πρακτικές, οι συμπεριφορές, οι εντάσεις, οι πολιτικές. Λάθος. Η ένταση, η πολιτική, η συμπεριφορά, για κάποιο λόγο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά λάθος. Ναι. Να σας πω, ένα πολύ συχνό επίσης είναι το σαν και το ως. Α, ναι. Το σαν μόνο παρομοιάζει. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Έτρεχε σαν λαγός. Έτσι, απλό είναι. Εάν πούμε ότι έχουμε αισθήματα σαν άνθρωποι, είναι λάθος. Ως άνθρωποι. Ως άνθρωποι. Το σαν μόνο παρομοιάζει, τίποτα άλλο δεν κάνει. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία είναι. Διάβαζα εδώ και τα παραδείγματα που έχετε εδώ στο δελτίο τύπου, στο επιμελητήριο. Η δίκη της Βίκη Σταμάτη και οι προβλέψεις της Βίκη Παγιατάκη. Εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα. Και... Αυτό είναι όντως. Εγώ και πολλές φορές το λέω στον αέρα, λέω τι είπα τώρα. Πώς λέγεται σωστά. Είναι τεράστιο το θέμα και προσπάθησα μέσα από ένα παράδειγμα να το διευκρινίσουμε όσο γίνεται. Ναι. Θα σας πω μόνο ότι επικρατεί χάος. Ναι, δηλαδή, ανάμεσα στα άλλα. Ναι, κανείς δεν ξέρει.
και κανείς, δηλαδή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο, η Βίκη, η Μπέτη, η Κέλλη και μερικά ακόμα είναι ξένα ονόματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά εδώ στην Ελλάδα. Άρα έχουμε δύο τρόπους να τα χρησιμοποιήσουμε. Ή θα δεχτούμε ότι είναι ελληνοποιημένα, άρα κλείνονται, γράφονται με ήττα και κλείνονται. Ή θα δεχτούμε ότι είναι ξένα ονόματα, δεν είναι ελληνοποιημένα, άρα τα γράφουμε με τη λατινική γραφή, με ύψιλον. Mm-hmm. Όταν το γράφουμε με ύψιλον, με τη λατινική γραφή, δεν κλείνεται. Να υποθέσω, έχει μεγαλύτερη ασφάλεια αυτή η λογική. Δηλαδή, αν πεις ότι είναι ξενόφερτο, μη και καλή, βάζεις ένα ύψιλον και τελειώσαμε. Η Τζέση, η Βίκη, η Εάν κρίνετε εσείς ότι είναι, είναι ξενόφερτο, δεν είναι ελληνοποιημένο, δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικά, αρκεί να μην το κλείνουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε της Βίκης και της Μπέτης με ύψιλον. Είναι λάθος. Ναι. Και το θέμα που σας είπα ότι ανοίγουμε, έχει να κάνει γενικώς με τις ξένες ονομασίες. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι Έλληνες λόγοι μετέφραζαν ξένες ονομασίες στα ελληνικά και τους έδιναν όπως ήθελαν. Ναι. Το Λόντον έγινε Λονδίνο. Ο Λουίς ήταν Λουδοβίκος. Αυτό τα ελληνοποιούσαν με αυτόν τον τρόπο και έτσι κλείνονται. Γίνονται ελληνικές λέξεις. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε αργότερα, όταν βγήκαν καινούργιες λέξεις, ανακαλύψαμε καινούργια τοπονύμια, ονόματα κλπ, τα οποία δεν τα έχει μεταφράσει κανένας. Δηλαδή? Ας πούμε, για παράδειγμα, το Salzburg. Ναι. Ο κανόνας είναι να το γράψουμε με τη λατινική γραφή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Δηλαδή, αν το γράφαμε με την προφορά των Αυστριακών, θα το γράφαμε με ζήτα. Salzburg. Ναι. Εδώ όμως παρατηρείται ένα άλλο. Έχουν και τις εξαιρέσεις. Η Siemens. Με τη λατινική γραφή θα έπρεπε να τη γράψουμε... Siemens. Siemens. Siemens, ακόμα έχει καθιερωθεί. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό? Εντάξει, θα το καταπιούμε και θα το κρατήσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί αν θέλουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα, αν θέλουμε να τα μπλέξουμε περισσότερο, εντάξει, να αρχίσουμε να τη λέμε διαφορετικά τη Siemens. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ο κανόνας είναι ότι ό,τι δεν ξέρουμε ή ό,τι δεν είναι ελληνοποιημένο, δεν γράφεται με την ελληνική ορθογραφία και ακολουθούμε τη λατινική γραφή. Σωστό. Πόσα τέτοια έχουν πέσει στην αντίληψή σας? Τώρα σας ακούω και σκέφτομαι από μέσα μου. Μακάριος ή μακαριστός. Αυτό με τις προσφωνήσεις δε τον ιερέο. Καλά, εκεί είναι, εντάξει. Και δει, έτσι, το εντάξει. Μεγάλο. Εκεί γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Ποιο είναι το πιο σίγουρο για να μην σκέφτεσαι αν είναι επανοσιολογιότατος ή υπέρτατος, εν πάση περιπτώσει? Δεν το ξέρω. Ένα πάτερ και έχουμε. Ένα πάτερ και έχουμε ξενερδέψει. Δεν είναι σωστό. Λέμε, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Στους ιερωμένους υπάρχει... Που πάει με την τάξη. Είναι με την τάξη. Και το αξίωμα. Ο πάτερ είναι ο κατώτερος προσφώνηση του ιερέα. Στους ανώτερες βαθμίδες δεν είναι. Και νομίζω ότι κανείς δεν το ξέρει. Και είναι ευρωπαϊκά φόρα ή ευρωπαϊκό φόρουμ? Γιατί αυτό το φόρα αυτό έχει το γίνει φόρα, πολύ. Ναι, δηλαδή, ειδικά εντάξει, τώρα ναι, με την ναι, όπως σας κουβέντα για το Euro και αυτά, τα ευρωπαϊκά φόρα μου χτυπάνε το κεφάλι. Σαν αυτό που σας είπα πριν από λίγο, οι πρακτικές και οι εντάσεις και οι πολιτικές. Ναι. Είναι επιθετικός χωρίς λόγο. Κάποια άλλα πάντως που θα ήθελα να πούμε. Βεβαίως. Το ατύχημα και το δυστύχημα. Σας φαίνονται απλά, αλλά ακούμε πολλούς να τα κάνουν λάθος. Δυστύχημα μόνο αν έχουμε νεκρό. Μόνο αν έχουμε νεκρό. Η πλειονότητα και η πλειοψηφία. Η πλειονότητα είναι οι πολλοί. Οι πολλοί άνθρωποι, mm-hmm. Η πλειοψηφία είναι όταν ψηφίζουν. Για που ξαναπάμε αυτό. Αυτό είναι ωραίο παράδειγμα. Δηλαδή... Όταν είμαστε πολλοί, αποτελούμε ναι. πλειονότητα. Αν εμείς οι πολλοί ψηφίσουμε κιόλας, είμαστε πλειοψηφία. Αποτέ άλλοτε δεν είμαστε πλειοψηφία. Όχι, μόνο όταν ψηφίζουμε. Δηλαδή, όταν το λέμε εμείς έτσι γενικά με στην κουβέντα, η πλειοψηφία είναι σκέφτηκε λάθος. Να κάνει αυτό. Είναι δεν. Λάθος. Η πλειονότητα. Η πλειονότητα. Ναι. Και είναι τόσο ωραία λέξη, την έχουμε αδικήσει. Ναι. Ναι. Ο άεργος και ο άνεργος. Γνωστό, αλλά ο άνεργος είναι αυτός που ψάχνει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει. Ο άεργος είναι αυτός που δεν θέλει να βρει δουλειά.
Ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός. Όταν αγωνιζόμαστε μαζί με φίλους, συναγωνιζόμαστε. Όταν αγωνιζόμαστε με αντιπάλους, ανταγωνιζόμαστε. Σωστό. Ναι. Έχετε και άλλα να μου πείτε τέτοια? Γιατρίνα, γιατρός ή γιάτρισα που βλέπω εδώ. Εδώ τώρα. Εδώ ναι. Τα επαγγέλματα πριν από 100 χρόνια ήταν όλα αντρικά. Ναι. Μετά σιγά σιγά οι γυναίκες μπήκαν στην αγορά εργασίας, κατέκτησαν δικαιώματα, κατέκτησαν για το δικαίωμα ψήφου. Και γίνανε και βουλευτίνες. Και γίνανε και βουλευτούνες. Και βουλευτούνες. Εμένα η αισθητική μου προσωπικά μου απαγορεύει. Αλλά λέτε η βουλευτής. Η βουλευτής. Mm-hmm. Έτσι καθιερώθηκε. Κακός. Εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, να πούμε. Ούτε γιατρίνες γίνανε πάντως. Τι να πούμε, γιατρίνες και δημοσιογραφίνες. Εμένα μου βγάζει μια αίσθηση, μου βγάζει μια ειρωνία. Μείωσης. Ναι. Μου φαίνεται κάπως υποτιμητικό. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Το έχουμε ακούσει και γιάτρισα. Ναι. Άμα πούμε γιάτρισα, θα πούμε και εμπόρισα. Άρα το σωστό είναι να μένουμε στο γιατρός, ναι. Ή έμπορος ή δικηγόρος. Αλλάζουμε το άρθρο. Και εκεί τελειώνει το θέμα. Και εκεί τελειώνει. Τόσο απλά. Ναι. Γιατί λέτε να επικηρυχθεί το «που»? Γιατί το «που»? Γιατί μένει παντού. Γιατί το «που» χρησιμοποιείται χωρίς λόγο και αντικαθιστά την αντωνυμία «ο οποίος, η οποία, το οποίο». Ναι. Κακός. Είναι εκείνος που... Ναι, εδώ που καθόμασταν και αυτός που με κοιτάει. Αυτός ο οποίος με κοιτάζει. Και εδώ στο μέρος στο οποίο καθόμαστε. Αυτό έχει είναι ένα ζήτημα στο το οποίο, επειδή το οποίος θεωρείται κάπως καθρεβουσιάνικο. Μάλλον γι' αυτό το αποφεύγουν οι περισσότεροι. Το που ίσως είναι απλό. Εγώ προτείνω να το διαγράψουμε εντελώς από το λεξιλόγιο μας. Δεν θα γίνει φτωχότερη γλώσσα. Ναι, νομίζω ότι θα είναι και πιο εμπλουτισμένη με αυτόν τον τρόπο, αν βάλεις το οποίο στη θέση του που, κατά πολύ. Τι γίνεται με τους κριτικούς ιδιωματισμούς, μια από αυτή εδώ η κουβέντα αναπτύστηκε στην Κρήτη. Και είναι ένας πονοκέφαλος και για τους συναδέλφους που εκφέρουν δημόσια το λόγο στην κριτική τηλεόραση. Απαγορεύεται διαρροπάλου ο κριτικός ιδιωματισμός, ας πούμε, τηλεοπτικά, για να πάμε και στα υπόλοιπα, ή γράφεται? Τον τελόγο, το ξάσου και αυτά, πέρα από τη χάρη την οποία έχουν να μιλάμε στα διαπροσωπικά μας. Ακουστικά δεν με ενοχλεί. Ναι. Σε κείμενο θα με ενοχλούσε. Mm. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς είναι και η ορθογραφία, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος. Μου χτυπάει περίεργα στο μάτι. Ακουστικά πάντως δεν με ενοχλεί, μου φαίνεται χαριτωμένο. Και εν πάση περιπτώσει τοπικός ιδιωματισμός είναι, γιατί όχι. Εντάξει, τώρα στο δελτίο ειδήσεων θα ήταν καλό να τα αποφεύγουμε. Ναι. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει ξάσου? Από το έννοια σου. Όχι. Τι, είναι το εξουσία σου. Εξουσία. Εξουσία σου, εξουσά σου, ξάσου. Εξουσία. Ότι αν θέλεις να το κάνεις, είναι, ναι, στην εξουσία σου, διακριτική, ναι, σου ευχέρεια. Ναι. Είναι έκφραση ευγένειας. Όταν απευθύνεται στον άλλο. Ενώ έχει πάρει τελείως διαφορετικό τόνο το ξάσου. Εντάξει, ναι, κάνει το νομίζεις. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι έκφραση ευγένειας. Όταν απευθύνεται στους άλλους. Όταν το λέμε για τον εαυτό μας, δεν μου πολύ αρέσει, γιατί δεν είναι. Είναι κάπως έτσι, μάλλον αγενής έκφραση. Ναι. Το ξά μου σημαίνει ότι χαράσω μια γραμμή, θα κάνω ό,τι και θέλω. Και τοποθετούμε, ναι, μόνος, ναι, μου. Ναι. Παράταμε, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Ενώ όταν το λέμε στον άλλον, είναι αποδοχή της αρμοδιότητας του άλλου. Ναι. Ή αν πεις, ας πούμε, σαν να ξένο, ότι αυτή είναι βαρεμένη. Καλά, εκεί θα μπούμε σε άλλες διαδικασίες, ναι, συζήτησης. Ναι. Ξαναπάμε πίσω πέρα από τους κριτικούς ιδιωματισμούς για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Να δώσουμε λίγο το στίγμα την επόμενη εβδομάδα. Τρίτη 14, Πέμπτη 16, πάλι Τρίτη 21 Δευτέρου. Είναι οι ώρες και οι ημερομηνίες όπου θα λάβουν χώρα τα εν λόγω σεμινάρια με πρωτοβουλία των τεχνικών σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Και το λέω αυτό για εκείνους οι οποίοι τώρα παρακολουθούν και έχουν το χρόνο και τη διάθεση να εντοπίσουν και να καταλάβουν τα λάθη αυτά και βεβαίως να υιοθετήσουν τις σωστές νόρμες εκφοράς. Νόρμα ή νόρμες? Ακούω και το νου μου τώρα, μην πω και κάτι άλλο μέχρι να φύγετε. Του λόγου. Είναι η νόρμα ή η νόρμη? Η νόρμα και τέλος. Εντάξει, εξαιρετικά. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, έχω την αίσθηση. Ναι.
Το σεμινάριο εξελίσσεται σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας αφορά τη δομή του κειμένου, δηλαδή θα συζητήσουμε τεχνικές για να κάνουμε το κείμενό μας. Μην φανταστείτε, όχι μόνο στα ρεπορτάζ, και στα email που στέλνουμε και στα. Τα επαγγελματικά, ναι, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο τους δημοσιογράφους αυτή τη συζήτηση. Να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε τεχνικές με τις οποίες θα μπορούμε να ιεραρχούμε τις πληροφορίες που θέλουμε να δώσουμε, να κάνουμε την εισαγωγή μας πιο ελκυστική και να μπορούμε να βάλουμε και ένα ελκυστικό τίτλο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι το συζητήσαμε ήδη, είναι τα λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Ίσως τα ωραία τα οποία μπορούσαμε να το περικλείσουμε και να το συζητήσουμε. Γίνονται πολλά τέτοια λάθη. Ναι. Κοιτάξτε, κι εγώ κάνω. Δηλαδή, αν ξαναδείτε το βίντεο της εκπομπής. Εντάξει, με το ειδικό αυτό πρίσμα της παρακολούθησης, ναι. Γενικά όμως, τι εντοπίζετε, ναι. Ότι υπάρχει αυτή έτσι, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση κακοποίησης. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση κακοποίησης. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι εισβάλλουν όλο και περισσότερο ανεξέλεγκτα ξένες λέξεις. Εκεί τώρα μπερδεύεται λίγο το θέμα, γίνεται έτσι λίγο. Αυξάνονται. Είναι λίγο στα άπτου δηλαδή. Κύριε Ζηγούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.